Είμαστε σε έναν πολύ όμορφο χώρο, στο Καλλιστό εδώ στην Τρίπολη, και έχουμε κοντά μας έναν μπάρμαν, τον Γιάννη, ο οποίος, Γιάννη, έχω θέματα κοκτέιλ σήμερα, και επειδή βλέπω ότι μας έπιασε καλοκαιράκι εδώ στην Τρίπολη, να μας πεις λίγα πράγματα. Καταρχήν να μας πεις αν τα προτιμάει ο κόσμος, αν έχει ξεκινήσει να τα προτιμάει. Τώρα που είναι καλοκαιράκι, τα προτιμάει αρκετά, είναι γεγονός. Έχουν έρθει καινούρια κοκτέιλ στη λίστα τη δικιά σας? Υπάρχουν διάφορα, τα οποία και όλα τα φούστα είναι από το φούστα. Πες μας λοιπόν κάποια πράγματα που κάνεις αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή φτιάχνω ένα πόσταρ μαρτίνι και ένα άπι μαρτίνι. Ένα κοκτέιλ, το ένα είναι με βάση πόσταρ, το άλλο είναι με βάση τζιν. Προσωπικά, ελαφριά όσο πολύ βαριά. Αυτά. Θέλουν ιδιαίτερη τέχνη. Θέλουν προσοχή στις μεζούρες για να ζει σωστά η συνταγή. Αυτό έτσι είναι το ιδιαίτερο. Πες μας λοιπόν τι ακριβώς βάζεις. Θέλουν μεζούρες για να δημιουργήσει τη συνταγή σωστά. Θέλει τα συγκεκριμένα ποτά για να βγει σωστά. Το κατάλληλο πάγωμα του ποτιού. Καλό τούνισμα για να παγώσει το ποτέ. Γαρνιτούρα για να το προσφέρει στον κόσμο. Έχει αυτά τα μυστικά. Πες μας για ένα κοκτέιλ, πώς το έφτιαξες, τι θα μας πρότεινες και τι ακριβώς έχει μέσα. Βασικά το συγκεκριμένο που φτιάχνω είναι το κόσμο μαρτίνι. Ναι. Έχει μέσα βότκα, passion fruits, λίγο σιρόπι βανίλια, λεμόνι, το κουνάμε, βάζουμε τη γαρνιτούρα και είναι έτοιμο. Ωραία, για να σε δούμε λοιπόν και να δούμε και το αποτέλεσμα. Καλό πάγωμα μόνο πριν το σερβίρουμε, γιατί δεν πάθουμε παράκι το χέρι, γιατί νερό να βλέπω ότι... Ναι. Για να μην έχει κομματάκια οτιδήποτε από το ποτό κτλ. Το συγκεκριμένο γαρνίζεται και με παπάγια ή με passion fruit, αλλά ο πελάτης ζήτησε χωρίς, οπότε το πάμε έτσι και έρχομαι για τη συνέχεια. Βλέπω λοιπόν ότι η τεχνική που κάνεις, που κάτι που δεν το είχα δει, είναι ότι παγώνεις το ποτήρι, ρίχνεις τα παγάκια νερό παγωμένο ότι έχεις και παγώνεις, ξεκινάς να παγώνεις ποτήρι έτσι. Αυτό δεν το ήξερα, ομολογώ. Φαντάζομαι είναι ένα μυστικό το καλά παγωμένο ποτήρι. Είναι, όσο να είναι. Εδώ δεν μπορείς να βάλεις παγάκια μέσα στο ποτήρι. Ωραία. Σε αυτό τι έβαλες? Βότκα έβαλα, ναι. 50 ml βότκα, θα βάλω 30 ml λεμονάκι, ναι. Θα βάλω 15 ml λευκή ζάχαρη, σιρόπι. Και 15 μέρες θα περάσει ο μετάχος. Τα κοκτέιλ είναι, μάλλον τα προτείνετε στους πελάτες ή ξέρουν τι ζητάνε από μόνοι τους? Κοιτάξτε, εξαρτάται. Πολλοί είναι μαθημένοι ακόμα στην οτροπία του χειμωνιάτικου ποτού, οπότε θέλει μια πρόταση μέχρι να κλιματιστούν στο κατάλληλο. Γιατί κάθε είναι και τα γούστα. Κάθε ένα θέλει το διαφορετικό ποτό. Thank you.
Η γαρνιτούρα παίζει ιδιαίτερο ρόλο σε ένα κοκτέιλ. Πάντα παίζει εικόνα ρόλο. Οπότε παίζει σε κοκτέιλ. Πολύ ωραία. Ωραία. Πες μας άλλο ένα που θα μας φτιάξεις. Αυτό το Mai Tai είναι πολύ αρκετά που μου αρέσει το κοκτέιλ. Ποσερό, καθένα. Έχει το σπάσει το ρούμι. Έχει αμύγδαλο. Λάι. Κουατρό. Μία πορεία που έχω, ο τριμμένος πάγος με τα παγάκια, τι διαφορά έχει όσον αφορά τα κοκτέιλ? Ο τριμμένος πάγος, όσο πιο πολύ κενό έχει το παγάκι, όσο πιο πολύ αργεί να κρυώσει. Έτσι τριμμένος πάγος και σουπαγή, δεν αφήνει κενό στο μεγάλο παγάκι. Δεν λιώνει τόσο εύκολα και δεν αφήνει νερό, οπότε είναι καλύτερο, πολύ πιο γνωστό. Ωραία. Θα βάλουμε τις τριμμένες. Γιάννη, εμείς σπίτι που δεν έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία, τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Καλό είναι να υπάρχει αυτό το σημείο. Μια μεζούρα δεν είναι τίποτα. Είναι πολύ φτηνή και πίσω παντού και είναι ό,τι χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να παραπάνω. Θα βάλουμε λίγο λάι στο μήνο. Φαντάζομαι συνεχώς ενημερώνεσαι για τα κοκτέιλ. Ναι, κοιτάξτε, αλλάζουν παντού οι συλλογές. Εξαρτάται και τις συνήθειες των ανθρώπων. Αλλιώς σερβίζω διαφορετικά, αλλά η βάση είναι η ίδια. Το Mai Tai γίνεται με αγωνάκι, ένα κερασάκι μαραφή. Είναι έτοιμο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι.
σας περιμένουμε.